Έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες και καταστροφές σε Σιτία, Ιεράπετρα και σε πολλές περιοχές στο Λασίθι. Σε ορισμένους δήμους έκλεισαν δρόμοι, πλημμύρισαν γέφυρες και καταστράφηκαν περιουσίες. Οι πυροσβεστικοί και η ΕΜΑΚ απεγκλώβησαν 18 ανθρώπους που κινδύνευσαν από τις πλημμύρες, με την θεομηνία του Σαββατοκύριακου να προκαλεί την απόγνωση των πολιτών. Μεγάλες καταστροφές, απεγκλωβισμοί και πολλά προβλήματα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στη Σιτία. Οι καταρακτώδεις βροχές που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο στο νησί είχαν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι, σπίτια και καταστήματα και να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Ιδιαίτερα, επλήγησαν αρκετές περιοχές της Σιτίας, όπου σημειώθηκε πρωτοφανής άνοδος της στάθμης του νερού, ενώ η περιοχή Λιβάδια βρέθηκε στο μάτι του Κυκλώνα και είναι αυτή που αντιμετώπισε και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και κόντευε να μας πάρει το νερό, θα το είπα και στο Μανώλη χθες, και ευτυχώς πιαστήκαμε από κάτι σύρματα και δεν μας παρέσυρε να μας πάει μέσα. Γιατί ήρθε ένα απότομο ρέμα, εμείς δεν το δηλαδή περιμέναμε. Ήρθε ξαφνικά, δεν είναι ότι γέμιζε λίγο-λίγο. Ξαφνικό ήρθε αυτό που πήγε να μας πάρει εμένα και τον αδερφό μου, ήρθε πολύ ξαφνικό. Και σωθήκαμε ήρθε από τον πάνω, από εδώ, από αυτή την πλευρά, από εδώ, από την πόρτα από σας πάνω, αυτή, έτσι. Πάνω. Καλά, δεν την πάθαμε εδώ, εμείς την πάθαμε πάνω που ήταν περισσότερο το νερό. Από εδώ είχε φύγει, από εδώ μέχρι εκεί πήγαμε. Είμαστε μέχρι εδώ στο νερό, αλλά πήγαμε. Αλλά ήρθε ένα ορμητικό νερό, το απότομο, και μας παράσυρε και τους δύο και κρατάγαμε και τα σκυλιά αγκαλιά. Το πρώτο μέλημα της υπηρεσίας της δικιά μας πολιτικής προστασίας συνεργασία με την περιφέρεια ήταν να προσπαθήσουμε και το καταφέραμε νομίζω και με τη βοήθεια της ΕΜΑΤ και της πυροσβεστικής να μην χαθεί καμία ανθρώπινη ζωή γιατί κινδύνευσαν αρκετές, σε αρκετές περιπτώσεις ανθρώπινες ζωές. Αυτό το καταφέραμε. Δυστυχώς όμως οι ποσότητες του νερού ήταν τόσο πολλές που στο σημείο εκβολής του ποταμού Παντέλη στη Σιτία, δυστυχώς υπερχείλησε ο ποταμός με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν οι γύρω περιοχές και να δημιουργήσουν προβλήματα και σε επαγγελματίες ξενοδόχους. Και στην ανάληψη στο μακρύ γυαλό, αρκετά σπίτια πλημμύρισαν. Στα δύο χρόνια που είμαι εδώ πέρα, δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Τι συμβεί? Πάρα πολύ νερό, από ό,τι βλέπετε, καταστροφές, πλημμύρισαν τα πάντα εδώ πέρα. Τελευταίες 15 ώρες πάρα πολύ νερό, φράξαν τα δύο ποτάμια, εδώ και στον Καλαμοκανιά, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν πάρα πολλά μαγαζιά και σπίτια. Αυτό το πράγμα. Μέσα από το ξενοδοχείο έβγαινε ένας ποταμός νερό. Δέντρα παρασύρθηκαν στην θάλασσα, ενώ στον παραλιακό δρόμο σημειώθηκαν υποσκαφές από τον ποταμό που υπερχείλησε. Συνεχώς, όλα τα καταστήματα είχαν πλημμυρίσει με νερά. Έχει διασπορά αυτοκινήτων προς τα πέρα και τραβάνε συνέχεια νερό. Όλο είχε μετατραπεί σε λίμνη ποτάμι. Εδώ ο δρόμος που φαίνεται ήταν όλο ποταμός. Ειδικότερα η ΕΜΑΚ κατάφερε να απεγκλωβίσει και να διασώσει 18 ανθρώπους στην περιοχή της Σιτίας, όπου 11 ήταν από την περιοχή Λιβάδια. Επίσης, έχει γίνει πλήρης έλεγχος σε ολόκληρη την περιοχή και έχουν γυρίσει σώοι και υγιείς στους οικείους τους οι άνθρωποι που κινδύνευσαν. Ήταν μια δύσκολη μέρα σήμερα για μας. Οι πυροσβέστες υπερέβαλαν αυτό. Βλέπετε στις εικόνες τις συνθήκες που επικρατούσαν. Ρισκάρισαν οι πυροσβέστες πολύ. Σε διαφορετική περίπτωση θα μιλάγαμε διαφορετικά τώρα για την εξέλιξη αυτών των επιχειρήσεων. Με προβλήματα σε πάρα πολλά σημεία και στην Ιεράπετρα, με πολλούς ορεινούς δρόμους να είναι κλειστοί, ρέματα φουσκωμένα και αρκετές καταστροφές σε καλλιέργειες και σπίτια. Στην άκρη έχει κοπεί ο δρόμος και τώρα από ό,τι βλέπω από τη μέση κινδυνεύει και από τη μέση να το πάρει. Είναι πολύ επικίνδυνο να το πάρει όλο αυτό, εάν πληθύνει το νερό. Πολλές περιοχές δεν έχουν ηλεκτροφωτισμό αυτή τη στιγμή. Τα συνεργεία του Δήμου, είτε είναι τα χωματουργικά μηχανήματα, η υπηρεσία ίδρυψης άδρυψης, από το πρωί είναι στους δρόμους, στις ζημίες, δίπλα στις ζημίες και προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε τις ζημίες που υπάρχουν, βάζοντας προτεραιότητες στην οδική ασφάλεια. Σε μια τεράστια λίμνη μετατράπηκε το οροπέδιο Λασιθίου, το οποίο για τρίτη φορά αντιμετώπισε την θεομηνία. Κυρία Χλαδιανάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Κυρία Χλαδιανάκη, είναι η τρίτη φορά που συμμετέχετε σε δημοτικές εκλογές. Αναφορικά με τους τρίτεκνους, ποια είναι τα βασικά προβλήματά τους κατά τη γνώμη σας και τι ζητούν από το κράτος?
Κοιτάξτε, το θέμα των τριτέκνων, αλλά συνδυασμένο πάντα με το δημογραφικό, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και η λύση του θα μπορούσε να έρθει με κατάλληλες υποδομές από το κράτος και από τις δημοτικές αρχές. Καταρχήν το κράτος θα πρέπει να φροντίσει το πώς θα γεννηθούν παιδιά. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να δημιουργηθούν υποδομές από την πρώτη στιγμή που γεννιέται το παιδί μέχρι και να τελειώσει τις σπουδές του, ούτως ώστε να μπορεί και η οικογένεια να ανταπεξέρχεται στα οικονομικά αδιέξοδα που έχουν δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια όλες τις κυβερνήσεις. Έτσι λοιπόν, όταν έχουμε αρρωγό το κράτος αυτή την προσπάθεια, έχουμε τη δυνατότητα να ελπίζουμε στο ότι το δημογραφικό θα λυθεί και σε αυτό θα συντελέσουν πάρα πολύ οι τρίτεκνοι. Τώρα, τι ζητάμε εμείς από το κράτος? Αυτό που σας είπα πριν, υποδομές, να μπορεί να ενισχυθεί οικονομικά η τρίτεκνη οικογένεια και να εξομοιωθεί με τους πολύτεκνους, είναι ένα πάγιο αίτημά μας από το 1993. Τότε η Διακομματική Επιτροπή της Βουλής το αποφάσισε, άρα αραχνιάζει στα συρτάρια της Βουλής. Φέτο, το καινούργιο πόρισμα του δημογραφικού αντίστοιχα λέει τα ίδια, έτσι αξιώνουμε από την πολιτεία να δώσει κίνητρα προκειμένου να γεννηθούν παιδιά με υποδομές, αλλά και οικονομικά κίνητρα για να μπορεί κανείς να μεγαλώσει τα παιδιά του. Η Δημοτική Αρχή, κύριε Χλαδιανάκη, σχετικά με τα προβλήματα που μόλις αναφέρατε, μπορεί να έχει λόγο και να προσφέρει βοήθεια? Βεβαίως. Και όχι ουσιαστικό ρόλο. Εμείς αξιώνουμε από την πολιτεία και θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις μέσα στην καινούργια Δημοτική Αρχή, όπως το κάναμε και στην προηγούμενη, ούτως ώστε από του χρόνου και μετά να μην μένει κανένα παιδί έξω από βρεφικό και παιδικό σταθμό. Είναι συνδυασμός βέβαια της κεντρικής εξουσίας αλλά και της δημοτικής. Ξέρετε, σαν φορέα συμμετείχα στην Επιτροπή του Δήμου και εγκάλεσα την νυν Δημοτική Αρχή, γιατί χιλιάδες παιδιά μείναν έξω από βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς. Δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν εν έτη 2019 να μην λύνεται αυτό το πρόβλημα που θα βοηθήσει πάρα πολύ την οικογένεια να σκεφτεί να κάνει κι άλλο παιδί. Σκεφτείτε, κυρία Λιδάκη, εσείς σαν γυναίκα, πόση μεγάλη βοήθεια θα είχατε αν ξέρατε ότι και η Δημοτική Αρχή αλλά και το κράτος ήταν αρρωγό σε μια προσπάθεια να κάνετε παιδιά, αφού σας είχαν διασφαλίσει ότι αυτό το παιδί θα βρει θέση και στο βρεφικό και στον παιδικό σταθμό. Και κατ' επέκταση, φεύγοντας από την εκπαίδευση και στο πανεπιστήμιο, ζήτηση και στέγαση και όλο αυτό το πακέτο που έχει να κάνει με την εκπαίδευση. Γι' αυτό λοιπόν, μια υπόσχεση που δίνω αυτή τη στιγμή στους δημότες και κατ' επέκταση υπόσχεση την οποία έχω συζητήσει με τον αυριανό δήμαρχο, τον Γιάννη τον Κουράκη, είναι ότι θα λύσουμε το πρόβλημα των παιδιών που γεννιούνται και έτσι, ειδικά όταν δουλεύουν οι γονείς, δεν θα έχουν αυτό το βραχνά ότι πρέπει να πληρώνουν τόσα χρήματα για να μπορούν τα παιδιά τους να πηγαίνουν σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς όταν έχουν ανάγκη και έχουν πραγματικά οικονομική δυσπραγία. Γιατί επιλέξατε την παράταξη του Γιάννη Κουράκη? Θεωρώ ότι είναι ο ικανότερος και αποτελεσματικότερος. Άλλωστε, αν κλείσει κανείς τα μάτια δημότης του Ηρακλείου και σκεφτεί διαχρονικά το Ηράκλειο, την πόλη που αγαπούμε όλοι, την πόλη που θέλουμε να δούμε να είναι πρωτεύουσα πόλη, τότε θα διαπιστώσει ότι όλα τα μεγάλα έργα φέρουν μια υπογραφή ή τα περισσότερα, για να μην είμαι υπερβολικός, φέρουν μια υπογραφή που λέει Γιάννης Κουράκης. Από εκεί και πέρα, μόνος του δεν μπορεί να καταφέρει τα πάντα, έτσι οι συνεργάτες όλοι και οι συνυποψήφοι μου, που είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλο, θα φέρουμε το αποτέλεσμα το επιθυμητό και θα έχουμε την προσβασιμότητα στον πολίτη. Θα μπορούμε να βοηθήσουμε τις ευπαθείς ομάδες, γιατί πρέπει να ξέρετε το Ηράκλειο είναι μια πόλη που δεν είναι πολύ φιλόξενη στους ανθρώπους που έχουν αναπηρίες, στους ανθρώπους που είναι κοφάλαλοι και δεν υπάρχουν οι άνθρωποι με την νοηματική γλώσσα, στους ανθρώπους που είναι οικονομικά ασθενέστεροι, στους ανθρώπους που είναι γέροντες. Και όλο αυτό είναι ένα πάζλ που θα πρέπει να το λύσουμε εμείς. Γιατί θεωρώ ότι πραγματικά μπορούμε και θα το κάνουμε. Τι δεν έκανε κατά τη γνώμη σας στην πενταετία αυτή η παρούσα Δημοτική Αρχή?
Θα αντιστρέψω το ερώτημα σε αυτούς που μας ακούνε. Τι έκανε η παρούσα δημοτική αρχή? Μήπως έλυσε την καθαριότητα? Μήπως έλυσε την προσβασιμότητα? Μήπως υπάρχουν κάποια έργα που εν πάση περιπτώσει διαφεύγουν σε μένα, που θα μιλήσω βέβαια για το Σταυρό στο κέντρο του Ηρακλείου, που ξεκινήσαμε μεσούς της τουριστικής περίοδου, θα μας προλάβει η επόμενη τουριστική περίοδος και τα καταστήματα θα είναι ακόμα μέσα στη λάσπη και τα χώματα? Σίγουρα δεν θέλω να μηδενίζω, όμως δεν έχω κάτι μπροστά μου που να συγκρίνω. Να πάμε στο παραλιακό μέτωπο, να πάμε στην Ελεοφόρο Κνωσού, να πάμε στον Πεταλοειδή, να πάμε σε όλες τις παιδικές χαρές, μικρά και μεγάλα έργα μέσα στο Ηράκλειο που έγιναν με την προηγούμενη δημοτική αρχή. Ήταν μια πενταετία που εγώ τολμώ να πω ήταν χαμένη για το Ηράκλειο, χωρίς να θέλω να μειώσω κανενός την προσπάθεια. Αλλά το Ηράκλειο θα έπρεπε να έχει άλλους ρυθμούς. Με τόση τουριστική ανάπτυξη θεωρώ ότι αξίζουμε περισσότερα Ηρακλειώτες και θα τα διεκδικήσουμε, και υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις για να επιτευχθεί αυτό που σας λέω. Μάλιστα. Κύριε Αχλαδιανάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Και εγώ σας ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε να κάνω ένα κάλεσμα, 12 Μαΐου, η μέρα που γιορτάζουν όλες οι μάνες, εμείς οι Τρίτεκνοι εγγενιάζουμε το κτίριό μας στον Πόρο, στην οδό Κομνηνών 50. Σας καλούμε όλους. Έχω αυτή την ευκαιρία και δράτω με αυτές να σας ενημερώσω, προκειμένου να δείτε με μια συνδρομή των μελών τι μπορεί να καταφέρει κανείς. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε. Περνάμε τώρα στην Ευγενία Σουλιωτάκη, με την οποία θα μιλήσουμε για τα περίεργα της ημέρας. Ευγενία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κρυστάλλη. Διεθνής Οργάνωση Προστασίας των Ζώων εκένωσε δεκάδες άγρια πλάσματα από τον ζωολογικό κήπο της Γάζας προκειμένου να τα μεταφέρει σε ξενώνες στο εξωτερικό. Κτηνίατροι και εθελοντές ελευθέρωσαν περίπου 40 ζώα και πτηνά από τον ερυπωμένο ζωολογικό κήπο στη λωρίδα της Γάζας. Ανάμεσα στα ζώα βρίσκονταν λιοντάρια, αλεπούδες, μαϊμούδες, πελεκάνοι και στρουθοκάμιλοι. Μία πολύ τρομακτική εμπειρία είχαν ζωντανά στον αέρα οι καλεσμένοι και ο παρουσιαστής μιας ραδιοφωνικής εκπομπής στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Ενώ η εκπομπή όδευε στο τέλος της και ο παρουσιαστής ετοιμαζόταν για το κλείσιμο, μία ομάδα τουλάχιστον 3 ληστών εισέβαλε στο στούντιο και αφού ακινητοποίησε τους πάντες με την απειλή όπλων, τους λίστεψε. Τα θύματα της ληστείας φαίνονται στο βίντεο να πετάγονται έντρομοι από τις θέσεις τους και να σηκώνουν τα χέρια τους ψηλά, ενώ οι ληστές τους απειλούν προτάσσοντας τα όπλα τους. Κινητά, τηλέφωνα και κοσμήματα έγιναν καπνός από τους ληστές, την πόρτα στους οποίους φέρεται να άνοιξε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του σταθμού, νομίζοντας ότι επρόκειτο για διανομής φαγητού, Κρυστάλλη. Μάλιστα, Ευγενία, σε ευχαριστούμε πολύ.